είναι τα podcast του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Επιμέλεια παρουσίαση, γραφείο τύπου ΓΕΘΑ. Η Αγία Βαρβάρα σώζει το πυροβολικό. Στην απαγγελία ιστορικών κειμένων, ο ηθοποιός Κώστας Αρζόγλου. Στις 4 Δεκεμβρίου γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα και μαζί της γιορτάζουν οι πυροβολητές μας που την έχουν ως προστάτηδά τους ήδη από το 1829. Η Αγία Βαρβάρα καταγόταν από την Ηλιούπολη της Συρίας και ήταν μια κοπέλα πανέμορφη στην εξωτερική της εμφάνιση και ταυτόχρονα μορφωμένη, ευγενική και σεμνή. Λόγω της σταθερής και ανυποχώρητης αποφασής της να μην απαρνηθεί το Χριστό, υποβλήθηκε σε φοβερά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε από αυτόν τον ίδιο τον πατέρα της, που ήταν ιερέα στον Ιδόλο. Την ώρα όμως που ο Δήμιος πατέρας απομακρυνόταν από το χώρο σφαγής της κόρης του, η Θεία Δίκη, υπό τη μορφή του κεραυνού, τον κατέκαυσε. Εκείνον τον φοβερό τιμωρό κεραυνό συμβολίζουν τα πυρά του πυροβολικού. Λαμβανωμένες μάλιστα υπόψη της αυξημένης επικινδυνότητας του όπλου, οι πυροβολητές μας επικαλούνται πάντοτε την προστασία της Αγίας Βαρβάρας, εορτάζοντας με λαπρότητα κάθε χρόνο την ημέρα της μνήμης της. Το όπλο του πυροβολικού βασίζεται στην επιστήμη και τέχνη της βαλιστικής, η οποία ερευνά και μελετά την εκτόξευση, την κίνηση, τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα της βολής διαφόρων τύπων βλημάτων. Τα βαλιστικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις τους χρησιμοποιούσαν βλητικές μηχανές που τις ονόμαζαν «Ερκιβόλα ή αφετήρια όργανα», προκειμένου να εξφενδονίζουν βέλη, λίθους και ακόντια εναντίον των αντιπάλων τους. Ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα της χρήσης βλητικών μηχανών σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις του πεζικού και του υπηκού ήταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Δεύτερος, σηματοδοτώντας τη γένεση του πυροβολικού μάχης. Ο Μέγας Αλέξανδρος συνέχισε την ιδέα του πατέρα του, χρησιμοποιώντας καταπέλτες στις νικηφόρες επιχειρήσεις που ανέλαβε εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας. Όπως εξιστορεί χαρακτηριστικά ο Αριανός, την ώρα που ο στρατός του Αλεξάνδρου διάβαινε το ποταμό Τάναη, οι βλητικές μηχανές των Μακεδόνων πολεμιστών έβαλαν κατά των σκυθών που κατήχαν την αντίθετη όχθη με τα εκτοξευόμενα βέλη να διαπερνούν τις ασπίδες και τους θώρακες των αντιπάλων, αναγκάζοντάς τους να τραπούν. Η σφυγή καταπλαγέντες προς τον βελόν την μακράν άφεση. Οι αιώνες περνούν και φτάνουμε στο 717 μετά Χριστόν. Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται υπό την πολιαρχία των Αράβων και οι αμυνόμενοι Βυζαντινοί εκτοξεύουν για πρώτη φορά εναντίον των εχθρικών πλοίων το περίφημο Υγρό Πυρ, ένα εμπριστικό μείγμα με βασικό συστατικό την ναύθα, που η σύνθεσή του αποτέλεσε το καλύτερα φυλαγμένο μυστικό της αυτοκρατορίας. Τοποθετούν το υγρό μέσα σε ξύλινους σωλήνες και κατόπιν διοχετεύουν σε αυτούς νερό υποπίεση με αποτέλεσμα το μείγμα να ανεφλεγεί, να εκραγεί και να εκτοξευτεί εναντίον των αντιπάλων τους, τους οποίους και κατέκαιγε, σπέρνοντας τον απόλυτο τρόμο. Σταθμό φυσικά στην εξέλιξη των πολεμικών μηχανών αποτέλεσε η ανακάλυψη της πυρίτιδας. Το νέο αυτό όπλο που αρχίζει να χρησιμοποιείται από τον 14ο αιώνα και εντεύθεν σε όλες σχεδόν τις πολεμικές αναμετρήσεις δεν έλειψε από τον αγώνα που έδωσαν οι Έλληνες για να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους. Ο ιερός λόγος του Αλέξανδρου Υψηλάντη περιλάμβανε στη δύναμή του μια πυροβολαρχία των 4 πυροβόλων, ενώ το τακτικό σώμα που συγκρότησε τον Ιούλιο του 1821 ο Δημήτριος Υψηλάντης υποστηριζόταν από τμήμα πυροβολικού με 2 ορεινά πυροβόλα και είχε σημαντική συμβολή στον αγώνα. Με τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους συγκροτείται στις 17 Αυγούστου του 1828 το πρώτο τάγμα πυροβολικού, αποτελούμενο από επιτελείο και 6 λόχους.
Πρώτος διοικητής του, ο πρώην συνταγματάρχης πυροβολικού της Ιωνίου Πολιτείας, Νικόλαος Πέρος. Έκτοτε, το ελληνικό πυροβολικό δεν θα απουσιάσει από καμία μάχη. Μεγάλοι ή μικροί που έδωσαν τα ελληνικά όπλα. Με τα εύστοχα πυρά του θα παράσχει αποτελεσματική υποστήριξη στις δυνάμεις ελιγμού, εξιδετερώνοντας με επιτυχία τους στόχους που έθετα σε κίνδυνο την εκπλήρωση της αποστολής τους και θα αποτελέσει έναν από τους καθοριστικούς συντελεστές της δόξας των ελληνικών όπλων στο πεδίο της μάχης. Ας δούμε όμως κάποια ιστορικά στιγμιότυπα από την ένδοξη δράση των πυροβολητών μας. Ιούνιος του 1913 και η μάχη στο Λαχανά εναντίον των Βουλγάρων, η σφοδρότερη και κρισιμότερη πολεμική σύγκρουση των Βαλκανικών πολέμων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το βουλγαρικό πυροβολικό βάλει ασταμάτητα την κρίσιμη αμαξητή οδό, εμποδίζοντας τους Έλληνες πυροβολητές να περάσουν με τα πυροβόλα τους και να υποστηρίξουν το πεζικό μας. Οι επικεφαλείς αξιωματικοί διστάζουν να προχωρήσουν, εκτιμώντας ότι θα ήταν μέγιστη προσβολή να βληθούν ακάλυπτοι εν κινήσει και να χάσουν τα πυροβόλα τους. Όμως ο μέραρχος συνταγματάρχης Δελαγραμμάτικας είναι ξεκάθαρος. Εκδίδει έγγραφη διαταγή προς τους διοικητές των μοιρών πυροβολικού να προωθήσουν άμεσα διαμέσου της αμαξιτής οδού τρεις πυροβολαρχίες. Οι όποιες ενστάσεις αμέσως εξαφανίζονται και ελάχιστα λεπτά αργότερα αρχίζει η ιστορική εκείνη κίνηση. Πάνω από 30 ελληνικά οχήματα πυροβολικού εξορμούν το ένα μετά το άλλο «εν φρενήρι καλπασμό» επί του επικλινούς δρόμου. Το βουλγαρικό πυροβολικό βάλει μανιασμένα εναντίον τους με τις οβίδες να σηκώνουν πυκνό κονιορτό και καπνό που καλύπτει τα πάντα. Το θέαμα είναι φοβερό και ταυτόχρονα μεγαλειώδες. Οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατηγίου βλέπουν τις ασταμάτητες εκρήξεις, αγωνιώντας για την τύχη των πυροβολητών μας. Δεν μπορούν όμως λόγω του καπνού να διακρίνουν το αποτέλεσμα. Μέσα τους σκέφτονται ότι και τα μισά κανόνια να κατάφεραν να περάσουν θα ήταν επιτυχία. Το αποτέλεσμα που θα έρθει τελικά θα είναι τελείως ανέλπιστο. Από τα 30 και πλέον ελληνικά οχήματα, μόνο τα 3 επλήγησαν από τις εχθρικές οβίδες και από αυτά μόνο το 1 είχε κινητοποιηθεί στο δρόμο. Τα ελληνικά πυροβόλα προχωρούν ακάθεκτα και μέσα σε μία ώρα τάσσονται σε εξαιρετικές θέσεις και άριστες αποστάσεις απέναντι από τα βουλγαρικά χαρακόμματα και τα πυροβολία του Λαχανά. Αμέσως οι πυροβολητές μας ανοίγουν πυρ και ταυτόχρονα το δρόμο της νίκης για τους ασταμάτητους έψωνες του θρηλυκού ταγματάρχη Βελισσαρίου. Λίγες μόλις ημέρες μετά τη μάχη του Λαχανά θα ακολουθήσει η ελληνοβουλγαρική αναμέτρηση στα στενά της Κρέσνας. Ήταν η ώρα του υπολοχαγού Ηλιάδη, του διοικητή της πρώτης πυροβολαρχίας του πρώτου παιδινού συντάγματος, να δοξάσει το πυροβολικό μας. Ας ακούσουμε όμως πώς διηγήθηκε τη δράση του ηρωικού υπολοχαγού ένας δημοδιδάσκαλος που υπηρετούσε τότε ως έφεδρος λοχίας στην πυροβολαρχία. Ρίξαμε μερικές κανονιές. Αλλά τα βλήματα δεν φτάνανε το βουλγάρικο πυροβολικό. Η μάχη είχε αρχίσει από το πρωί με το τέταρτο σύνταγμα που προσπαθούσε να προχωρήσει. Τα οβιδοβόλα όμως έκαναν θράψη. Οι δικές μας οβίδες δεν τους έφταναν. Η κατάσταση ήταν δραματική. Θα ήταν μεσημέρι όταν από το στρατηγείο που θα ήταν καμιά πενηνταριά μέτρα δίπλα μας ακούστηκε η φωνή του μεράρχου Μανουσογιαννάκη να έλθει αμέσως ο διοικητής της πρώτης πυροβολαρχίας. Ο διοικητής μας πετάχτηκε και τροχάδιν πήγε στο στρατηγείο. Από εκεί που ήμασταν βλέπαμε τις εξοργισμένες χειρονομίες του μεράρχου μας. Ο μικρός μας διοικητής Κλαρίνο από τα κουνήματα των χεριών και τη βοή της φωνής του καταλαβαίναμε πως κάτι φοβερό του ζητούσε. Όταν επέστρεψε στην πυροβολαρχία έδωσε αμέσως διαταγή. «Ζεύξατε, επλάτε επί των ύπων,
οι πυροβολητές στις θέσεις τους. Τα οχήματα ανά 50 μέτρα, οι πυροβολητές με τα τουφέκια τους στο χέρι γεμισμένα. Παιδιά, έχετε το λόγο μου πως σε μισή ώρα θα έχετε βουλώσει τα βουλγάρικα οβιδοβόλα. Ένα εμπρός ακούστηκε σε λίγο. Έτσι η πυροβολαρχία μάχης έφυγε με καλπασμό. Μόνο το πρώτο πυροβόλο φαινόταν. Τα άλλα ήταν μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης που έφτανε στα ουράνια. Τα βουλγάρικα οβιδοβόλα άρχισαν με ταχύ πύρα πάνω μας. Θα πέσανε 200 οβίδες μέσα στα οχήματα. Έτσι προχωρήσαμε 4 χιλιόμετρα, όταν ευνηδιαστικά ο υπολοχαγός στρίβει αριστερά και σε λίγο βρεθήκαμε σε απότομη κατάπτωση του εδάφους, τελείως απειρόβλητη. Σε 5 λεπτά η πυροβολαρχία είχε ταχθεί προς πυροβόληση και έριχνε την πρώτη σειρά. Απόσταση 3.100, ανά 5 κουσιφλεγής. Ακούστηκε η φωνή του υπολοχαγού. Τη βρήκε την απόσταση στην τρίχα. Τα οβιδοβόλα σε 10 λεπτά είχαν σταματήσει. Όταν έφτασε στα στενά το 5ο σύνταγμα πεζικού, βρήκε τα 2 οχθρικά οβιδοβόλα από τα 4 που ήταν εκεί και ένα παιδινό, εγκαταλελειμμένα σαν άχρηστα. Στις 6 το βράδυ ήρθε ο μέραρχος Μανουσογιαννάκης με το επιτελείο του στην πυροβολαρχία. Ο διοικητής μας έτρεξε να το αναφέρει και ο στρατηγός τότε είπε: «Μπράβο, Ηλιάδη, πάντα είχα πεποίθηση σε σένα». Τα άσπρα του μουστάκια δείχνανε την ικανοποίηση της ψυχής του. Τα μάτια του για μια φορά ήταν δακρυσμένα. Ο συνήθως βαρύς και άτεγκτος στρατηγός αγκάλιασε και φίλησε τον πυροβολάρχη Λιάδη για την ηρωική του ενέργεια που είχε σαν αποτέλεσμα την παραβίαση της απόκριμνης νότιας πύλης της Κρέσνας. Δεν έχουν φυσικά τελειωμό οι ιστορίες δόξας του πυροβολικού μας. Κατά το έπος του 40, παρά τις δυσχερείς καιρικές συνθήκες, το δύσβατο του εδάφους και τις δυσκολίες ανεφοδιασμού, οι Έλληνες πυροβολητές μεγαλούργησαν με τη θρηλυκή ακρίβεια των πυρών τους και τις μόνιμα κερδισμένες μονομαχίες τους με τους Ιταλούς, αποτελώντας έκτοτε αξεπέραστα πρότυπα για όλους τους νεότερους συναδέλφους τους στο όπλο. Ο αντιστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, διοικητής της 8ης Μεραρχίας, γράφει για τη συμμετοχή του πυροβολικού στη μάχη της Ηπείρου. Το πυροβολικό της Μεραρχίας, υπό την στιβαράν και ικανή διοίκηση του αρχηγού αυτού συνταγματάρχη Μαυρογιάννη, υπήρξε όντως ο βασιλεύς του πεδίου μάχης. Δια της ευστόχου και δραστικής βολής του, συνέτριψε κυριολεκτικά τις εχθρικές επιθέσεις και επέφερε μεγάλες απώλειες στο εχθρικό πεζικό. Ασφαλώς λίανο δυνεράν ανάμνησιν θα έχωσιν η τότε αντίπαλή μας του πυροβολικού, του ταγματάρχη Κωστάκου, για τη φωνική βολή του και της βαρέας πυροβολαρχίας του λοχαγού Βαμβέτσι, ειν απεκάλουν η πυροβολαρχία φάντασμα. Ακολουθώντας την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, το ελληνικό πυροβολικό εξελίχθηκε αντίστοιχα, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες βολής και αυξάνοντας το βεληνεκές, την ευκινησία και την ευκαμψία των πυρών του. Ο στόχος όμως των Ελλήνων πυροβολητών, τόσο του πυροβολικού μάχης όσο και του αντιαεροπορικού πυροβολικού, παρέμεινε ο ίδιος. Ένας και μοναδικός. Η καταστροφή των εχθρικών στόχων. Γι' αυτό και οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και οι οπλίτες με τα μαύρα επιράματα στο πέτο εκπαιδεύονται σκληρά στις μονάδες και τα σχολεία του όπλου τους, ώστε να είναι πάντοτε έτοιμοι να τιμήσουν τις ηρωικές παραδόσεις που παρέλαβαν και να εκπληρώσουν στο ακέραιο την αποστολή τους.
Σήμερα, το ελληνικό πυροβολικό διαθέτει μερικά από τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα στο οπλοστάσιο του, αποτελώντας έτσι ένα από τα ισχυρότερα μέσα της ελληνικής αποτροπής. Και ένα είναι το μόνο βέβαιο, ότι στα χέρια των Ελλήνων πυροβολητών, τα υπερσύγχρονα πυροβόλα μας δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση να ξαστοχήσουν. Η Αγία Βαρβάρα να σώζει και να καθοδηγεί τους πυροβολητές μας. Χρόνια πολλά στο ένδοξο ελληνικό πυροβολικό. Η ισχύς δια της γνώσεως